Γεια σου αγαπητέ μου θεατάκο. Τι μου γίνεσαι? Είμαι ο Δημήτρης, ο χημικός του φροντιστηρίου σου. Όχι του δικού σου φροντιστηρίου, του δικού σου φροντιστηρίου. Αλλά και εσύ, του άλλου φροντιστηρίου ή του καθόλου φροντιστηρίου μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο. Σήμερα το πείραμα δεν είναι τόσο εντυπωσιακό και έτσι αποφάσισα να το εμπλουτίσω λίγο με τα μούτρα μου. Σίγουρα θα γίνει περισσότερο ενδιαφέρον τουλάχιστον για εμένα που χαρακτηρίζομαι από όλους ως μετριόφρον, καθόλου και αυτάρεσκος. Θα σου μιλήσω λοιπόν για ένα χημικό στοιχείο το οποίο ονομάζεται γάλλιο και είναι μέταλλο. Το γάλλιο, όπως μπορείς να καταλάβεις και από την ονομασία του, ανακαλύφθηκε στην Αγγλία. Στη Γαλλία ανακαλύφθηκε σε τρολάρο το 1875. Στον περιοδικό πίνακα βρίσκεται στο... Περίμενε. Εγώ θα φαίνομαι στην οθόνη ή ο περιοδικός πίνακας? Ο περιοδικός πίνακας. Okay. Στον περιοδικό πίνακα λοιπόν το γάλλιο βρίσκεται στον τομέα P, στην 4η περίοδο και στη 13η ομάδα. Το γάλλιο, όταν είναι ζεστό, μπορεί να διαβρώσει άλλα μέταλλα και αυτή είναι η ιδιότητα του γαλλίου με την οποία θα ασχοληθούμε σε κάποιο άλλο βίντεο, αλλά μάλλον ποτέ. Έχει σημείο τήξη έως τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή λιώνει και μετατρέπεται από στερεό σε υγρό στους περίπου 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι το γάλλιο μπορεί να υγροποιηθεί πάνω στην ανθρώπινη παλάμη και όχι μόνο. Θα τοποθετήσω λοιπόν ένα κομμάτι στερεό γάλλιο πάνω στην παλάμη του πειραματόζωου, το οποίο για τη συμμετοχή σε αυτό το πολύ επικίνδυνο πείραμα έλαβε τίποτα, και θα παρακολουθήσεις, θεατάκο μου, τη διαδικασία υγροποίησης του στερεού γαλλίου σε θερμοκρασία παλάμης. Τοποθετώ τώρα. Και τώρα περιμένω. Περιμένουμε. Το βίντεο παίζει στο γρήγορο, γιατί έχουμε και άλλες δουλειές μετά. Περιμένουμε κι άλλο. Βλέπεις ότι έχει αρχίσει να λιώνει το γάλλιο μαζί με την παλάμη του πειραματόζωου, το οποίο έχω δέσει και φημώσει για να μην μπορεί να αποδράσει. Πλάκα κάνω, η παλάμη δεν παθαίνει τίποτα. Το γάλλιο είναι αδρανές μέταλλο για το δέρμα. Αυτό ήταν λοιπόν. Το γάλλιο υγροποιήθηκε σχεδόν πλήρως, όπως ο Ταφ 1000 στο Terminator 2, όπου πιθανώς θα χρησιμοποιήσει γάλλιο για να γυρίσουν αυτή τη σκηνή. Είδες λοιπόν, αγαπητέ μου θεατάκο, με ποιον τρόπο μπορούμε μέσα σε λίγα λεπτά να πετάξουμε στα σκουπίδια 20 γραμμάρια μεταλλικό γάλλιο.